Άλλο ένα έγκλημα το βράδυ της Κυριακής στα Χανιά. Η ιδιοκτήτης καταστήματος ψηλικών έπεσε θύμα ληστείας και μαχαιρώματος την ώρα που έκλεινε το κατάστημά του στην Οδό Ελευθερίας στο Πασακάκι. Ακούμε τον περιπτερά να φωνάζει «Με μαχαιρώσανε, με μαχαιρώσανε». Ναι. Την ώρα λοιπόν που ακούμε αυτό, σηκωνόμαστε και οι τέσσερις πάνω. Ανεβαίνω προς τα πάνω, εδώ απέναντι από το χωρότεχνο είναι ένα στενό. Ναι. Μπαίνω μέσα να δω αν είναι κάπου μαχαιρωμένος ο άνθρωπος κτλ. Δεν τον έβρισκα. Καθώς λοιπόν βγαίνω, βλέπω ένα μηχανάκι που ανέβαινε προς τα πάνω, που την είχε κάνει από τα στενά και όλα αυτά. Και καθώς κατεβαίνω, βλέπω έναν γείτονά μας που έβγαζε έξω τον περιπτερά με τα αίματα στο κεφάλι και στο στομάχι. Έπρεπε να καλέσω ασθενοφόρο, κάλεσα ασθενοφόρο. Α, εσείς το κάλεσατε. Ναι. Μετά το ακύρωσα λόγω του ότι αιμορραγούσε πολύ γρήγορα ο άνθρωπος και έπρεπε να πάει πιο γρήγορα στο νοσοκομείο. Ναι. Και με αποτέλεσμα μετά να μην ξέρουμε τι έγινε με το δράστη και όλα αυτά. Έτσι, ο άτυχος ιδιοκτήτης του καταστήματος πιθανόν εν τέλει να είχε τύχει βουνό, καθώς δεν χρειάστηκε να περιμένει την έλευση του ασθενοφόρου, αλλά χάρη στην βοήθεια των πολιτών μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Χθες το βράδυ, πραγματικά, στο νοσοκομείο μας ήρθε μαχαιρωμένος ένας επιχειρηματίας από το Πασακάκι Χανίων. Νοσηλεύθηκε στην αρχή στα επίγοντα περιστατικά. Είχε μία ρήξη σπλήνας, η οποία από την ενημέρωση που έχω από τους γιατρούς αφαιρέθηκε η σπλήνα του. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του είναι σταθερή και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου μας. Η εξέλιξή του δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς ακόμα ποια είναι, είναι σε νάρκωση και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας του. Είναι το κρίσιμο 48 ώρο. Το κρίσιμο 48 ώρο, όπως αναφέρετε, όπως λένε οι γιατροί. Κατά τις 14 πριν κλείσει, δηλαδή ήταν σαν σχεδιασμένο, ας πούμε. Ήξερε ότι ήθελε 5-10 λεπτά ίσα για να κλείσει, για να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Η υποδιεύθυνση ασφαλείας Χανίων ερευνούσε για να βρει τον δράστη, ο οποίος φέρεται να είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και αγνοείται. Μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας, ο δράστης δεν είχε βρεθεί.